σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκαν οι επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στην Ομογένεια, στη μακρινή Ρωσία, στη Μόσχα και το Ροστόφ. Η Ομογένεια τίμησε τους ήρωες του 21, με τον ποντιακό ελληνισμό να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η πατρίδα με χασά. Από το Ροστόφ, ο ομογενής επιχειρηματίας Ιβάν Σαββίδης, στην πρόποσή του στο δείπνο για την εθνική επέτειο, έκανε αναφορά στη δύναμη της Ορθοδοξίας αλλά και του ίδιου του ανθρώπου. Σήμερα μπορούμε να δώσουμε τη σωστή απάντηση τι διατήρησε αυτό το λαό μετά από 400 χρόνια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος μπόρεσε να πετύχει την ελευθερία του δικού του κράτους. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι θέληση του παντοδύναμου και του χριστιανισμού. Θεωρώ ότι η πίστη χρειάζεται, χωρίς να έχει σημασία που πιστεύεις. Η πίστη σαν πίστη χρειάζεται οπωσδήποτε και στον άνθρωπο και στο λαό. Οι ομογενείς με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αποδεικνύουν καθημερινά το δυνατό τους δέσιμο με τις ρίζες της ελληνικής επανάστασης του 1821, δείχνοντας έτσι ότι η Ελλάδα είναι παντού.